Που είστε μαζί μας. Θέλω πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αυτό. Καλησπέρα που νομίζω σας. Βρίσκεται στα χείλη όλων όσοι μας παρακολουθούν. Εάν η επέκταση της ρήπανσης σχετίζεται με κάποια ολιγορία, με κάποια καθυστέρηση, τι έχει συμβεί? Κυρία Κοσιόνη, πρόκειται για ένα βαρύ μείζον περιστατικό. Το σκάφος το οποίο ναυάγησε ήταν 92 μέτρα και περιείχε φορτίο πάνω από 2.500 τόνους πετρελαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το περιστατικό ήταν πολύ μεγάλο. Αμέσως το λιμενικό έστειλε περιπολικό στο σημείο του ναυαγίου. Από τις πρώτες ώρες, τις δύο πρώτες ώρες του περιστατικού, υπήρχε σκάφος του λιμενικού που περιπολούσε. Άμεσα έγιναν οι διαδικασίες ώστε να ανατεθεί από την πλειοκτήτη εταιρεία σε εταιρεία καθαρισμού το έργο. Άρα της, το λιμενικό δεν παρεμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι περιορισμού της ρήπανσης, αλλά παρεμβαίνει στο να κινητοποιηθεί η εταιρεία, να κινητοποιήσει την άλλη εταιρεία να αναλάβουν δράση. Το νομοθετικό πλαίσιο όπως υπάρχει είναι ότι οι υπηρεσίες του λιμενικού και όλου του Υπουργείου Ναυτιλίας ενεργοποιούνται, περιπολούν στο σημείο, ερευνούν το σημείο, εντοπίζουν το ναυάγιο, συνεργάζονται με την πλειοκτήτη εταιρεία και την εταιρεία καθαρισμού για να εντοπιστεί το ναυάγιο και να περιοριστεί η έκκληση του πετρελαίου. Να τονίσω ότι γίναν πολύ σύντομα διαδικασίες και στο σημείο εκείνο την Κυριακή και όλες τις μέρες. Αρχικά η έκκληση ήταν προς τη Σαλαμίνα, στη συνέχεια άλλαξε ο καιρός και τα εκλωβισμένα τμήματα είτε πάνω στην επιφάνεια είτε κάτω από την επιφάνεια, γιατί να το τονίσουμε αυτό, το πετρέλαιο είναι βαρύ. Μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μεταξύ της επιφάνειας και του πυθμένα και να μεταφέρεται. Να ξεκαθαρίσουμε. Οι διαδικασίες στεγανοποίησης που ήταν πολύ Γενικέ, σημαντικό. Με συγχωρείτε. Ναι, να πω αυτό μόνο ότι. Ωραία, ολοκληρώστε. Ναι, σας ακούω. Ναι, οι διαδικασίες στεγανοποίησης επίσης ήταν πολύ σημαντικές, ώστε να μην συνεχίσει η εκροή του πετρελαίου και επεκταθεί η μόλυνση. Αυτό έγινε εφικτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και τώρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλάμε σχεδόν για απόλυτη στεγανοποίηση και ήδη ξεκινούν οι διαδικασίες και απάντλησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε. Εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Οι πετρελαιοκυλίδες που έφτασαν στα παράλια εδώ της Νότιας Αττικής προέρχονται από επέκταση της βασικής εστίας μόλυνσης λόγω των ανέμων ή μιλάμε για νέα διαρροή? Γιατί έκανε και ο κύριος Κουρουμπλής κάτι δηλώσεις και σήμερα και χθες που ήταν λίγο διαφορετικές μεταξύ τους και μας μπέρδεψε. Υπήρχε νέα διαρροή ή όχι? Από χτες το απόγευμα η στεγανοποίηση είναι, από τις πληροφορίες που μας έχει δώσει και η εταιρεία που ασχολείται με τον καθαρισμό, είναι σχεδόν απόλυτη. Άρα ό,τι έχει εκκληθεί, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 2.500 τόνους πετρελαίου. Η ποσότητα που έχει εκκληθεί φαίνεται να είναι πολύ μικρή σε σχέση με το φορτίο. Ό,τι έχει εκκληθεί ταξιδεύει με τον καιρό, με τα θαλάσσια ρεύματα και δεν πρόκειται για νέες εκροές πια, αλλά πρόκειται για εκροές που ήδη έχουν γίνει και είτε εντοπίζονται στο θαλάσσιο χώρο στην επιφάνεια όπου περιορίζονται και μαζεύονται από ειδικά σκάφη του λιμενικού, από ρυπαντικά και της ιδιοκτήτριας εταιρείας, είτε φτάνουν στις ακτές και εκεί επιλαμβάνονται τα συνεργεία. Και ήδη, όπως σας είπε, δεν μπορούσε, να έχει περιοριστεί, θέλω να πω, στο αρχικό πεδίο της μόλυνσης, της ρήπανσης. Γιατί ξέφυγε, ναι. γιατί γέμισαν και τα παράλια της Αττικής. Και επίσης, αν είστε σε θέση να πείτε και στους πολίτες και στις τοπικές αρχές και στους επαγγελματίες που εύλογα, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς, ανησυχούν, πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία, αλλά και πόσο επικίνδυνη είναι, αν έχετε και επίσημα στοιχεία. Ναι. Κυρία Κοσιόνη, το πρώτο μέλημα και η μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στη στεγανοποίηση. Γιατί καταλαβαίνετε, αν δεν είχε επιτευχθεί αυτό, η εκροή θα συνέχιζε να υπάρχει και εκεί θα μιλάγαμε για ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτό επιτεύχθηκε σε σχετικά γρήγορο χρόνο. Χτες ήδη, όπως προανέφερα, είναι σχεδόν απόλυτη η στεγανοποίηση. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει εκκληθεί, να επεμβαίνουν, επιλαμβανόμαστε να επεμβαίνουν άμεσα τα συνεργεία. Στην παράκτεια περιοχή που έχει κληθεί, είτε στη Σαλαμίνα είτε στο παράκτιο πλαίσιο της Αττικής, και να μαζεύουν με το σωστό οικολογικό τρόπο, όπως κάνουν ήδη, το πετρέλαιο. Όπως σας ανέφερε η ανταποκρίτειά σας, ήδη στην Πειραϊκή και εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, η εικόνα μέσα σε μια μέρα είναι πολύ καλύτερη. Σχεδόν έχει καθαρίσει. Πόσο καιρό θα παραμείνει το πρόβλημα, είστε σε θέση να το πείτε? Σύμφωνα με την αναφορά της εταιρείας που έχει μεγάλη εμπειρία
και ασχολούνται αρκετές εταιρείες, ό,τι ήταν διαθέσιμο, να το τονίσουμε αυτό, σε πλωτά, χερσαία και ένα αέρια μέσα, έχει διατεθεί, όπως επίσης και το υλικό. Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό που μου λέτε δεν δίνει απάντηση στον κόσμο για πόσο καιρό, ας πούμε, δεν θα κάνει μπάνιο, για πόσο καιρό δεν θα ψαρεύει, για πόσο καιρό δεν μπορεί να περπατάει στην παραλία. Πολύ σωστά. Η ρήπανση είναι δεδομένη, προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζημιά. Η εταιρεία, η ειδική, η απορρυπαντική, μας έχει αναφέρει ένα χρόνο γύρω στις 20 ημέρες έως ένα μήνα για να επιτευχθεί ο καθαρισμός των ακτών μας. Όλα αυτά όμως τα εποπτεύουμε εμείς και είμαστε εδώ για να σιγουρέψουμε προς τους πολίτες ότι η διαδικασία θα γίνει κατά τον ορθό οικολογικό τρόπο και θα παραδοθούν οι θάλασσες και οι ακτές όπως πρέπει. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα ο συνάδελφός μου παρακολουθεί, ένας από τους συναδέλφους μου παρακολουθεί το θέμα, με ενημέρωσε γι' αυτό, ότι στη μεσημεριανή σύσκεψη που βρισκόσασταν και εσείς, κύριε Γενικέ, η εταιρεία δεν ενημέρωσε, όπως μου λένε, για απόλυτη στεγανοποίηση, αλλά για προσπάθεια να επιτευχθεί απόλυτη στεγανοποίηση. Έχει επιτευχθεί στο μεταξύ ή υπάρχει ανακρίβεια εδώ? Μας έχει ενημερώσει ότι είναι σχεδόν απόλυτη στεγανοποίηση. Σχεδόν και απόλυτη δεν υπάρχει. Να το πετύχουν σχεδόν, κατά το μέγεθος του εφικτού. Αν τώρα υπάρχει μια μικροδιαρροή, είναι ελάχιστο το φαινόμενο και θα οριστικοποιηθεί η ιστορία αυτή με την απάντηση που ήδη ξεκινάει η διαδικασία της. Επίσημος κρατικός φορέας για να το διαβεβαιώσει αυτό υπάρχει? Το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό εποπτεύει τη διαδικασία και ελέγχει τις διαδικασίες αν είναι ιδέουσες. Δηλαδή, για παράδειγμα, για το σχέδιο απάντησης ήδη έχει υποβληθεί στο αρμόδιο λιμεναρχείο, έχει εγκριθεί το σχέδιο και προχωράει ο ανάδοχος στην διαδικασία απάντησης. Να τονίσω ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι ζητήσαμε και διεθνή συνδρομή. Το ειδικό σκάφος που έχει ειδικά συστήματα απορρύπανσης από το Διεθνή Οργανισμό ΕΜΣΑ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζητήθηκε συνδρομή του και αμέσως μόλις ήταν διαθέσιμο το σκάφος, επιχειρεί, είναι ένα πολύ μεγάλο σκάφος που βρίσκεται εδώ έξω στα νερά μας, επιχειρεί για να μαζεύει τις κοιλίδες από τη θάλασσα. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσω. Να σας επισημάνω πάντως για όποια αξία έχει, επειδή δεχόμαστε και εκατοντάδες τηλεφωνήματα ως μέσο ενημέρωσης, ότι καλό είναι κάποιος επίσημος φορέας να ενημερώσει και τον κόσμο για το τι πρέπει ακριβώς να κάνει, τι πρέπει να αποφεύγει. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, έτσι ως μια παρατήρηση και από τη δική μας πλευρά, ως παρατηρητές κι εμείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Η αγωνία τώρα για τις περιβαλλοντικές